Θα ολοκληρώσω λοιπόν την παρουσίαση αυτή λέγοντας ότι το πιο σημαντικό είναι ότι κατοχυρώνεται μια επιστημονική διαδικασία παρέγκλητη, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά όλη. Mm-hmm. Και επομένως, ο γονιός, ο υποψήφιος, ένας ή ζευγάρι, πρώτα γίνεται η έγκρισή του για την καταλληλότητά του, με έκθεση εντός 3 μηνών. Μάλιστα. Δεύτερον, παρακολουθεί μαθήματα γονεϊκότητας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τρίτον, γίνεται το τέριασμα με το παιδί. Τους δικούς σας τους πείσατε, κυρία Φωτίου, γιατί εδώ είχαμε βουλευτές στην εκπομπή εδώ πείσαμε που τα άλλα κόμματα. Δεν πείσαμε τον κύριο Παραστατήδη, τον πείσατε. Λοιπόν, εγώ λέω το τελευταίο. Δεν απαντάτε. Να θυμηθείτε. Εντάξει, ότι υπάρχει για πρώτη φορά η επαγγελματική αναδοχή. Η επαγγελματική αναδοχή είναι τα παιδιά που εγκαταλείπονται μέσα στα μαιευτήρια. Να μην μπαν σε ίδρυμα, αλλά κατευθείαν σε μια αγκαλιά, δηλαδή στον επαγγελματία ανάδοχο, αλλά και τα παιδιά αμαία, τα παιδιά με αναπηρίες, που δυστυχώς δεν έχουν πολύ μεγάλη προσφορά, να μπορούν να πάνε σε επαγγελματική. Και το τελευταίο, κλείσαμε, το τελευταίο που κλείσαμε είναι ότι πια θα τελειώσουν οι τραγωδίες του να ψάχνω τις ρίζες μου και να μην τις βρίσκω, γιατί πια το παιδί που δίδεται υποχρεωτικά θα έχει ηλεκτρονικό φάκελο με τις ρίζες. Ευχαριστούμε, κυρία Φωτίου. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φωτίου. Καλημερίζουμε και φεύγουμε τώρα για...